Γεια! Γεια! Όχι, έφτασε η σοκολάτα. Έχουμε πάρει ό,τι φαγόσιμο βρήκαμε στα τζάμπο και απλά έχουμε έρθει για να το δοκιμάσουμε. Yes. Disclaimer, δεν πήραμε. Αν είχε μία σειρά που είχε 20 μπισκότα, πήραμε 2-3. Δεν πήραμε όλα τα μπισκότα που υπήρχαν. Αλλά γενικά πιστεύω ότι πήραμε ένα από όλα. Επίσης, ένα τέτοιο βίντεο έχει κάνει πρόσφατα και η Miss Madden. Μπορείτε, αν θέλετε, να το δείτε. Και αυτά. Ξεκινάμε. Και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί σας έχουμε ωραιότατο giveaway. Το school giveaway. Let's do this. Για κάποιο λόγο με αυτά. Είναι περίμενε λίγο. Είναι popcorn και είναι μισό μέτρο. Ωραία είναι. Popcorn είναι. Ναι. Ωραία. Καλά είναι. Είναι απλά popcorn. Εγώ τους βάζω 8. Εγώ 7. Εντάξει. Ωραία, τώρα θέλω να πάμε με κίνημα. Ναι. Εντάξει, θα πετάω. Πήραμε αυτό, το οποίο είναι bake rolls με φιστίκι, κράμπερι και δεντρολίβανο. Εγώ τα είδα και τα ερωτεύτηκα. Ωραία είναι, μου αρέσει. Ωραία είναι, δεν έχω κάνει. Αλλά προτιμώ τα κλασικά, τα bake rolls. Τους βάζω 8. Εγώ 7. Λοιπόν, θα ήθελα να δοκιμάσουμε αυτό, το οποίο έσπασε. Λάκτα με salted caramel και... Το κλαίγω αυτά, ρε. Almonds, αμύγδαλα. Wow, μύρισε. Πω, μυρίζει τέλεια. Αρκεί το κονοσούρφι. Πολύ δυνατό. Πω, τέλειο. 10. 10, είναι τέλεια. Λάκτα, φράουλες 22. Το μέλι μας στην περιγραφή. Ξέρεις τι θέλω, αυτά. Εκτός από ότι έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια ράφις. Είναι στίξ. Πάρα πολύ ωραία. Για κάποιο λόγο, ενώ έχουν ίδια γεύση, μ' άρεσαν πιο πολύ από τα ράφλετς, τα κανονικά. Εγώ νομίζω προτιμώ τα πατατάκια γιατί είναι πιο εύκολο να τα φάσω. Βάζω 8,5. 9. Τι είναι αυτά? Σαν bake rolls με κασέρι. Ναι, είναι από τότες και λέγονται μπρουσετίνα. Και πάνω που έχω αρχίσει λίγο να φτιάχνω τη διατροφή μου. Πω, μυρίζω λίγο κάπως. Μου άρεσαν. Τρελάθηκα και όλα θα τους βάλω 7. 4. Θέλω να φάνε αυτό. Γενικά, εγώ είμαι καθά τη συσκευασμένη βάχλα. Μου το έχει ξαναπεί αυτό, ναι. Θέλω η βάχλα να φτιάχνει δική τη στιγμή. Σοκολάτα. Έχει και μερέντα ανάμεσα. Έλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό και καλό είναι. Αν φας χωρίς τη μερέντα, είναι πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι απλά έχει γεύση συσκευασμένη βάχλα. You don't do it for me anymore, όπως λέγεται η Μιλοβάτο. You don't do it for me, βάφλα. Γιατί έφαγα! Τι είναι αυτά, γιατί τα πήραμε? Είναι ένα μίξ. Μίξ γαριδακίων. Ναι, καλό που έχετε να. Τέλεια θα περάσουμε. Πάπρικα το τετράγωνο. Ωραίο. Τι είναι αυτό? Γιαούρτι και σκόρδο. Και αυτό είναι sweet chili. Ξέρεις τι θα θέλω να κάνω? Να πάρω 3 μπολάκια, να τα ξεχωρίσω και μετά να τα φάω ξεχωριστά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και εμένα. 9. Και εγώ 9. Όχι, εγώ 8. Θα διαλέξω αυτό. Ούψ. Και θα κρεμίσω και ένα ακόμα. Είναι αμύγδαλα καλυμμένα με σοκολάτα. Πόσο κακά μπορεί να είναι? Δεν τρελαίνω. Νομίζω η σοκολάτα ήταν πολύ κακή. Δεν ήταν πολύ ωραία, ναι. 6. 4. 3, 2, 1. Next. 1. Είναι και αυτά bruschetta chips. Κάτι σαν bake rolls είναι αυτά. Πόσα τέτοια πήραμε. Είναι με ντομάτα, ελιές και ρίγανη. Για να δω. Χωριάτικη τη σαλάτα σε ανθυγιεινή μορφή. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι σχετικά πιο υγιεινό snack από το να βάζω γαριδάκια. Μπορεί. Πάρα πολύ ωραία είναι. 9. 9 κι εγώ. Θα διαλέξω αλμυρό. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Τα είδα, μου άρεσαν. Κράκερς. Νομίζω ήταν πατατικό εκεί. Εγώ σου είπα να τα πάρουμε. Είναι γλυκούλικα! Πες τα! Κλασικά άγευσα κράκερς. Ναι, εγώ δεν τρελαίνομαι για κρακεράκια. 1-6 το παίρνω. Κι εγώ 6. Είναι γνωστή η λατρεία της Αντωνίας για τα ζελεδάκια. Οπότε πάμε σε αυτό εδώ. Βλέπεις ότι δεν κάνω καμία προσπάθεια να βοηθήσω. Η φάση που δεν θες να ανοίξει. Δεν ξέρω πόσους μήνες ήταν μέσα από τη συσκευασία. Είναι και πολύ ωραία. Είναι χάλια βασικά, μην είσαι ευγενική. 5.
παίρνω εγώ δεύτερη φορά. Αυτά είναι πάλι έτσι marshmallows από μια εταιρεία Bulgari. Είναι και gluten free. Να πω κάτι, εμένα αυτά δεν μ' άρεσαν ούτε όταν ήμουν μωρό. Αυτά είναι πιο ωραία από τα άλλα. Πόσο βάζεις? Ένα. Ένα. Στα άλλα πόσο έβαλες? Δύο. Εγώ σε αυτά θα βάλω έξι. Μην πας καλά. Στα άλλα έβαλα πέντε, εντάξει. Έβαλες πέντε σε κοινά. Εγώ διαλέγω. Αυτά διαλέγω. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είχα δει τι είναι αυτά. Έχουν άνοιγμα και έχουν μέσα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πάλι Big Rolls, αλλά είναι αυτά τα πραγματάκια που έχουν μέσα κάτι σαν γέμιση από σίκο και λάδι. Εσύ τα πήρες, όλα τα χάλια εσύ τα πήρες. Εγώ μόνο τα ωραία πήρα. Μετά να σε σκαλώ. Μάρια Αντωνία, γιατί τα διάρεξες. Είναι και μαζικά. Προξέχει γέμιση. Είναι μαλακά. Είναι σαν γούστο κούλουρα. Ωραία είναι τελικά. Είναι αυτά, δεν το δείξα πολύ καλά. Μικιό αποκρύτων άκρους. Αυτό! Κι εγώ! Είναι σαν αυτό που τρώγαμε μικρή με τη Νουτέλα. Ναι, βασικά εγώ παίζει να τρώγω και από αυτή τη μάρκα. Είναι τέλεια αυτά. Μάλιστα, ακόμα μου αρέσουν πάρα πολύ. Στη μία πλευρά έχουν τα sticks και στην άλλη τη σοκολάτα. Αχ, σβήστρα είναι αυτό. Είναι χαρτάκια αυτοκολλητάκια. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, είναι έτσι μέσα. Παίλιο στη σοκολάτα. Ωραία. Καταρχήν αυτά, τα στικά και η νάγευσα. Πήραμε πραλίνα με κουντούκι, δεν πήραμε σκέτα. 7. Έξω. Όχι, όλες τις ideas εσύ τις πήρες. Αυτό είναι τέλειο, είναι τσίχλα. Τι νόμιζες ότι ήταν μαλλί τσιγκριάς? Ναι, είναι μαλλί τσιγκριάς, απλά γίνεται τσίχλα λέει μετά. Ήου, ήου. Δεν έχει νόημα ύπαρξης αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ποιο το σκέφτηκε να το βάλει σε κουτάκι. 3. Όχι, εμένα μ' άρεσε. 6. Πολύ σ' άρεσε. Επειδή είναι τσίχλα. Αν δεν ήταν τσίχλα θα του βάζα 8. Wow. Όχι, άλλη σοκολάτα. Λάκτα κέικς λέει, δεν έχω ξαναφάει, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Λέει γλυκούλι είναι. Είναι έτσι. Μοιάζει με βάφλα κάπως. Βασικά είναι σαν μάφιν. 8. Εγώ θα του βάλω ένα 6 γιατί. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ, αλλά. Μα τι χαζομάρες που πήρε! Όχι, είναι ωραίο! Ναι, σιγά μου είναι ωραίο. Είναι παστέλι, απλά έχει και σοκολάτα. Θέλει κανένα παστέλι. Το λίγο μου πέφτει το δόντι. Χάλια! Ναι, όντω. Δεν ήταν ωραίο. 1. 5. Εγώ δεν βάζω κάτω από 5. Κάτω από τη βάση δεν βάζω. Πρέπει να είναι πολύ χάλια για να βάλω. Ήτανε. Δεν έχω μέτρο σύγκρισης οπότε. Μπορεί να ήταν πολύ πιο γάλια και εκείνη τη στιγμή να ένιωσα ένα 3 να τη βάλω. Είναι ριζογκοφρέτες με καφέ ρύζι, chia seeds και quinoa seeds. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι ριζογκοφρέτες. Ούτε εμένα, αλλά αυτές είναι θρεπτικές. Πολύ ωραίες είναι. Εντάξει, δεν είναι και σαν να τρως πατατάκια, αλλά για ριζογκοφρέτες. 7. 7, τι ριζογκοφρέτα. Για ριζογκοφρέτα 7. Εντάξει, συμφωνώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Συγγνώμη, τι είναι πιο ωραίο ρε παιδιά, το παστέλι ή το μαντολάτο? Το μαντολάτο. Το παστέλι νομίζω. Το μαντολάτο ρε. Θέλει κανένα μαντολάτο? Έχει δει κανένα το λέει έτσι? Όχι, άρα το παστέλι είναι καλύτερο. 5. 5,5. Σε σχέση με το παστέλι σου είναι πολύ καλύτερο. Στο παστέλι σου έβαλα 1, σε αυτό θα βάλω 3. Δεν μπορώ άλλο. Νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλά γλυκά και έχω πεθάνει. Εγώ ανοίγω, τρώω. Καμία συνοχή σε αυτό το βίντεο. Στο μισό βίντεο είμαι όρθια. Λείπω από το πλάνο. 5. Δεν είναι ωραίο ούτε το μπισκότο. Πόσο? 3. Ωραία. Να πω κάτι. Νομίζω ότι τα περισσότερα δεν μου άρεσαν. Όχι, εμένα μου άρεσαν. Π.χ. Π.χ. Αυτό. Αυτό. Βασικά, να σου πω κάτι. Σε γενικές γραμμές πήραμε ό,τι περίεργο βρήκαμε. Δηλαδή είχε και φυσιολογικά πατατάκια και φυσιολογικά γαριδάκια. Αλλά εμείς πήραμε έτσι διάφορα περίεργα. Οπότε ίσως γι' αυτό κάποια να μου σου άρεσαν, αλλά γενικά. Εμένα μου άρεσαν δεν. Πάμε στο giveaway! Yay! Ξεκινάμε με τσάντα. Σχολική πάρα πολύ ωραία blue έτσι. Εντάξει, δεν τα εξηγούμε τόσο αναλυτικά. Επόμενο. Τετράδια. Και άλλα τετράδια. Φλαμίνγκο. Δοσχέ. Μολύβια. Στυλό. Σβήστικο. Ένα μικρό σβήστικο. Είναι ίσω με το κεφάλι μου, θέλω. Pop socket για το κινητό σα που δεν θα παίρνει το σχολείο. Κασετίνα, ξεχάσαμε να δείξουμε το κασετίνα. Μολύβια.
και μολύβι. Σβίστρες και σβίστρες. Μαντιλάκια και αντισηπτικό. Σε περίπτωση που βρωμάνε κάποιοι συμμαθητές σας. Ξύστρα, post-its και στυλό. Σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε μέρος στο giveaway, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο και σχόλιο κάτω από το βίντεο που να μας λέτε ότι συμμετέχετε. Yes! Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού στην περιγραφή μαζί και με το πότε λύγει ο διαγωνισμός και αυτά, καλή επιτυχία! Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?